Μπροστά μας είναι το παιχνίδι με τον Άρη. Ρώτησα και τον προπονητή αν σας επηρέασε καθόλου όλη αυτή η κατάσταση που δεν γνωρίζετε μέχρι δύο μέρες πριν αν θα γίνει πραγματικά το παιχνίδι ή όχι. Κοίταξε, το καλό είναι ότι τα Χριστούγεννα πήραν τέσσερις μέρες, ξεκουραστήκαμε. Από τη μέρα που γυρίσαμε, όλοι είχαμε το μυαλό μας ότι θα παίξουμε το Σάββατο. Δεν ακούγαμε το τι έγινε όταν εξωαγωνιστικά. Ο προπονητής μας προετοίμαζε και κάθε μέρα μας έλεγε ότι το Σάββατο παίζουμε. Οπότε είμαστε έτοιμοι ψυχολογικά και σωματικά να ανταποκριθούμε στο παιχνίδι. Έχεις εμπειρία από τέτοιου είδους παιχνίδια και τις ειδικές απαιτήσεις που έχουν, τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ για να φύγει νικητής από το κλάδο της Βικελίδης? Εντάξει, είναι ένα ντέρμπι, είναι ένα τοπικό ντέρμπι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όλοι ξέρουν ότι πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι. Έχουμε πει και στα καινούργια παιδιά, τους έχουμε μεταφέρει το κλίμα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δείξουμε πολύ πάθος και θέληση για την νίκη, για από εκεί και πέρα να κάνουμε ό,τι μας ζητήσει ο προπονητής, γιατί ό,τι και να γίνει έξω από τον αγωνιστικό χώρο, από το χορτάρι, εμείς πρέπει να είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να βγάλουμε όλα αυτά τα οποία είναι τα σωστά πράγματα ώστε να κερδίσουμε.